και εδώ Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και από μένα. Μάλλον λίγο απότομα θα σας προσγειώσω ξανά στην πρακτική εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Δεν θα είναι τόσο φιλοσοφική αυτή η ομιλία. Να πω καταρχήν ότι η ρομποτική καρδιοθωρακοχειρουργική είναι μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ ελπιδοφόρα πάρα πολλά χρόνια πριν. Μάλλον όχι κανονικά, πρέπει να πω πριν ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων για αυτή ή για οποιαδήποτε άλλη ομιλία. Η πραγματική ρομποτική χειρουργική ξεκίνησε εκεί, το 1942, με αυτό το καρτούν. Ο Χάινλάιν ήταν ένας φανταστικός άνθρωπος, ο οποίος έφτιαξε ένα ρομποτικό χειρουργικό βραχίωνα για το γιο του που είχε μια ασθένεια, που είναι ουσιαστικά και ο ήρωας του έργου, για να μπορεί να θεραπεύει άλλα παιδιά ή άλλους ανθρώπους που είχαν περίεργες ασθένειες. Και μάλιστα ο Βάλντο έφτιαχνε μικρούς Βάλντος, πάρα πολύ μικρούς, που θεράπευαν σε κυταρικό επίπεδο. Πάρα πολλά χρόνια μπροστά ο Χάινλάιν, για την ακρίβεια τουλάχιστον 40 χρόνια μπροστά από το πρώτο ρομποτικό βραχίωνα, που φτιάχτηκε με αυτό το εκπληκτικά εφάνταστο όνομα RoboDoc, δεν θα το σχολιάσω, για το ορθοπαιδικό κομμάτι της ρομποτικής χειρουργικής. Ήρθε όμως στη δεκαετία των 90's ο Αίσοπος και ο Ζεύς από την Computer Motion, που ήταν πιο στοχευμένα ρομπότ για την καρδιοχειρουργική, για την αρτοστοφανή παράκαμψη και για την επιδιώρθωση της μητροειδούς. Περίπου το 96, η Intuitive παίρνει την κονσόλα της Computer Motion και φτιάχνει το πρώτο Da Vinci. Το πρώτο Da Vinci που μοιάζει πολύ με τον Da Vinci που χρησιμοποιούμε σήμερα. Και ουσιαστικά μονοπολεί την αγορά, γιατί εξαγοράζει την Computer Motion, γιατί φυσικά μηνύθηκε από την ίδια. Μονοπολεί την αγορά και φτιάχνει αυτό το ρομποτικό σύστημα, ένα κόμπλεξ, ένα σύμπλοκο ρομποτικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από μία κονσόλα με το χειρουργό που χειρίζεται τους μοχλούς με τα δάχτυλα και όχι με τα χέρια. Και αυτή η κίνηση μεταφέρεται στον ασθενή με τους ρομποτικούς βραχίωνες και η ακρίβεια κίνησης είναι καθορισμένη, αλλά είναι εξαιρετική, αλλά το εκπληκτικό, αν θέλετε, γνώρισμα που έχει η ρομποτική χειρουργική είναι αυτό. Είναι η οπτική. Αυτό που βλέπετε στην εικόνα είναι ένας κλάδος πνευμονικής αρτηρίας και βλέπετε τα βάζα βαζόρου. Και αυτή η εικόνα είναι αυτή που βλέπουμε, όχι αυτή που βλέπει ο χειρουργός, που τη βλέπει τρισδιάστατα, είναι αυτό που βλέπουμε οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί από το Vision Card, από μια οθόνη που είναι δυσδιάστατη, αλλά high definition, υψηλής ευκρίνειας φυσικά. Παρ' όλα αυτά, η οπτική που έχει ο χειρουργός μέσα στο ρομπότ, μέσα στην κονσόλα του ρομπότ, είναι ακόμα καλύτερη. Και έτσι ήταν πάρα πολύ ελπιδοφόρα όλη η κατάσταση και το μέλλον ανήκει στο ρομπότ και η καρδιοχειρουργική θα είναι μόνο ρομποτική μέχρι το 2031. Και το 2020, όταν εμείς με τον κύριο Τσακυρίδη πήγαμε στη Γερμανία για να ολοκληρώσουμε, να πιστοποιηθούμε τέλος πάντων στη ρομποτική θωρακοχειρουργική, εκεί μας αποκάλυψαν οι τεχνικοί και οι μέτοχοι του Da Vinci ότι θα σταματήσει το πρόγραμμα της ρομποτικής καρδιοχειρουργικής. Γιατί δεν εκπλήρωσε τις προσδοκίες της εταιρείας. Και ήταν λίγο σοκαριστικό αυτό. Και το 2023, που υποτίθεται τελείωνε το πρόγραμμα της ρομποτικής καρδιοχειρουργικής, τελείωσαν και οι πατέντες. Τελείωσε και το μονοπόλιο. Και ήρθε η Medtronic και έφτιαξε το Hugo. Η ρομποτική καρδιοχειρουργική, λοιπόν, ξανασυνέχισε, ξαναπήρε μπρος. Ήρθε το SSI Mantra από την Ινδία και φυσικά ήρθε το Vengo από την Κίνα, το οποίο έχει ουσιαστικά κατακλείσει την Ασία, την Αμερική πια και φαντάζομαι και την Ευρώπη σε λίγο, γιατί δημιουργήθηκε κυρίως στην Κίνα για τις remote επεμβάσεις, γιατί είχαν κάποια νοσοκομεία τα οποία είχαν πάρα πολύ μεγάλο τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά δεν είχαν αρκετό προσωπικό. Οπότε είναι φτιαγμένο για remote επεμβάσεις. Και την Intuitive τι κάνει, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι με uniportal εργαλεία, με νέες τεχνολογίες, με μία κάμερα με μικροίνες που κινείται ακόμα καλύτερα από τις προηγούμενες και με την τεχνητή νοημοσύνη στη βροχοσκόπηση και το βροχοσκόπιο να φτάνει σε μέρη που δεν είχε φτάσει πια κανείς. Και η αγορά, η ρομποτική, προβλεπόταν πριν 2-3 χρόνια, τέλος πάντων, όταν βγήκε αυτό το άρθρο, προβλεπόταν ότι θα έχει αυτή την ανωδική πορεία. Το 23 όμως, το τέλος του 23, μας βρήκε κάπου εκεί. Άρα η αγορά θα έχει ακόμα ανωδικότερη πορεία. Γιατί τώρα η ρομποτική χειρουργική καλύπτει όλο σχεδόν το φάσμα της καρδιοχειρουργικής. Και την αρτοστεφανία παράκαμψη και τις βαλβίδες και τους όγκους.
της θωρακοχειρουργικής δεν καλύπτει μεγαλύτερο φάσμα από αυτό που κάλυπτε πριν, γιατί τώρα πια υπάρχουν εργαλεία και για τους όγκους του θωρακικού τυχώματος. Και επειδή όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα διαβάσετε όλοι μόνοι σας δηλαδή, εκτός από αυτό με το Waldo, γιατί δεν θα το ψάχνει κανείς, θέλω να σας πούμε για τη δική μας εμπειρία. Ποια είναι τα ωφέλη που αναφέρονται και πραγματικά είδαμε στη ρομποτική χειρουργική. Είναι η οπτική, αυτή η 3D οπτική που δεν την έχει ο χειρουργός ούτε στο ανοιχτό χειρουργείο, γιατί δεν μπορεί να έχει αυτό το proximity, αυτή την εγκύτητα στους ιστούς, γιατί θα ξαποστηρώσει το πεδίο. Έχει τέτοια ακρίβεια στην κίνηση που είναι εκπληκτική το πόσο μπορείς να συνδέσεις την οπτική με την κίνηση στο χέρι. Έχει την αμφιδεξιότητα η οποία έχει 10 βαθμούς ελευθερίας, όταν το ανθρώπινο χέρι έχει μόνο 5. Έχει την εξάλληψη αυτού του φαινομένου υπομοχλίου ή κοινώς αυτό το ότι ξυφομαχούν τα εργαλεία μέσα στον άρρωστο, τα ενδοσκοπικά εργαλεία, γιατί κινούνται μόνο τα tips τους. Δεν υπάρχει ο τρόμος, δεν υπάρχουν σαφέστα για όλους αυτούς τους λόγους λιγότερες επιπλοκές, λιγότερη αιμορραγία και λοιμώξεις, λιγότερος πόνος, μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο, καλύτερα αποτελέσματα. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί η φλεγμονώδης αντίδραση, το σύρς του χειρουργείου, είναι πολύ μικρότερο στο ρομποτικό χειρουργείο. Single Center Study δημοσιεύτηκε το 2022, συγκρίνει βίντεο θωρακοσκοπική χειρουργική και ρομποτική θωρακοχειρουργική επέμβαση. Προεγχειρητικά, οι κοιτοκίες που μετρούν είναι στα ίδια επίπεδα. 2 ώρες μετεγχειρητικά έχουν μια μεγάλη αύξηση στην MCP1 και στην τελευκίνη 6, το ίδιο και 24 ώρες μετά. Στην εποχή που μιλάμε για τιμωριακή αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα, στην εποχή που μιλάμε για τα mRNA εμβόλια στον καρκίνο του πνεύμονα, στην εποχή που μιλάμε για βιοδείκτες, αυτό είναι πολύ σημαντικό έβριμα. Αλλά επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι πια η καμπύλη εκμάθησης είναι μικρότερη. Σημαντικό είναι επίσης ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως στην ομάδα εργασίας εκπαίδευσης, ότι πια τα ακαδημαϊκά κέντρα για να εκπαιδεύσουν τους ειδικευμένους προτιμούν τις 2 κονσόλες στο ρομπότ, γιατί μπορούν πιο εύκολα να τους δείξουν τόσο την ανατομία αλλά και την κίνηση και μπορούν και μεγαλύτερη ασφάλεια να. Δεν ήξερα ότι έχει και ήχο, συγγνώμη. Και μεγαλύτερη ασφάλεια να δώσουν την ευχέρεια στον ειδικευόμενο ή στον νέο ειδικό να ασκήσει χειρουργικές πράξεις. Είπαμε ήδη ότι έχει μικρότερο χρόνο νοσηλείας και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ότι μπορούμε να έχουμε ενδελεχέστερη ή λεμφαδενεκτομή στο ρομποτικό χειρουργείο. Θα τα δούμε αυτά σύντομα. Το πρώτο review που βγήκε με 10 εργασίες το 2017 είχε τότε συλλέξει 3.000 περίπου ασθενείς με ρομποτική θωρακοχειρουργική επέμβαση και 58.000 με VATS, που είναι λογική αυτή η διαφορά. Τότε είδαν ότι ο χρόνος χειρουργείου της ρομποτικής χειρουργικής είναι σαφέστατα μεγαλύτερος, αλλά οι σωλήνες βγαίνουν πιο γρήγορα, ο ασθενής βγαίνει πιο γρήγορα από το νοσοκομείο, η θνητότητα είναι λιγότερη στο ρομποτικό σκέλος των μελετών. Όχι πολύ αργότερα, αλλά τέλος πάντων πιο πρόσφατα, 18 μελέτες με 11.000 ασθενείς, πιο μοιρασμένοι τώρα και πιο δίκαιη, αν θέλετε, η σύγκριση. 5.000 στο κομμάτι RATS, 6.000 στο κομμάτι VATS. Λιγότερες επιπλοκές, στατιστικά σημαντικές, στη ρομποτική θωρακοχειρουργική και ο χρόνος έχει εξαλειφθεί. Η διαφορά στο χρόνο έχει εξαλειφθεί στο χρόνο χειρουργείου, γιατί με τον καιρό για να είμαστε καλύτεροι. Και ένα πολύ πολύ βασικό κομμάτι, ο λεμφαδενικός καθαρισμός που μπορεί να επιτευχθεί με τη ρομποτική θωρακοχειρουργική. Όλα τα βίντεο που βλέπετε είναι από τα δικά μας χειρουργεία. Αυτός είναι ένας λεμφαδενικός καθαρισμός μέσω θωρακίου. Είναι τόσο ακριβής η λεμφαδενεκτομή κατά το ρομποτικό χειρουργείο, που μπορεί να συγκριθεί μόνο σε αριθμό, μέγεθος και ποιότητα ευρημάτων, μόνο με την ανοιχτή χειρουργική. Στην πραγματικότητα, η θωρακοσκοπική είναι αυτή που, ας πούμε, έχει τη μικρότερη εκτίμηση σε αυτό το επίπεδο. Και τι σημασία έχει αυτό? Πάλι single center study, γιατί όταν θέλουμε να μετρήσουμε τη χειρουργική, την ποιότητα της χειρουργικής τεχνικής, είναι καλό να μην ασχολούμαστε με τις μεταναλύσεις και τα reviews, αλλά να βλέπουμε τις συνθήκες στις οποίες οι ασθενείς έχουν περίπου τις ίδιες περιεγχειρητικές συνθήκες, που χειρουργούνται σε ένα νοσοκομείο, ιδανικά από μια χειρουργική ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν διαλέξαμε αυτή τη μελέτη,
που είναι μία από τις πολλές, συγκρίνουν όλων των τύπων τις θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις. Φυσικά, οι λεμφαδένες σε αριθμό ποιότητα είναι πολύ περισσότεροι στους ασθενείς που χειρουργήθηκαν ρομποτικά. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι το ογκολογικό του στάδιο μετεγχειρητικά άλλαξε σε 64 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ρομποτική θωρακοχειρουργική επέμβαση και μόλις 28 στη θωρακοσκοπική. Αυτό στατιστικά δεν είναι σημαντικό. Ακόμα και αν είναι περιπλάσιο το νούμερο, στατιστικά δεν είναι σημαντικό. Αν όμως έστω και για έναν ασθενή μπορώ να προσφέρω καλύτερο στάδιο, που σημαίνει καλύτερη θεραπεία, σωστότερη θεραπεία, τότε θα κάνω το καλύτερο δυνατό χειρουργείο. Και η ρομποτική χειρουργική έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, αλλά έχει κάποια, ας πούμε, μειονεκτήματα, όπως είναι το μη αρκετά, το, ας πούμε, το λιγότερο εκπαιδευμένο προσωπικό, ότι δεν είναι αρκετό το προσωπικό που είναι εκπαιδευμένο, και φυσικά το κόστος. Πολύ κλασική γνώση αυτή, ότι υπολογίζουμε το άμεσο κόστος, δηλαδή το κόστος του χειρουργείου, της χειρουργικής αίθουσας, των αναλωσίμων, το κόστος του χρόνου που τρώμε στο χειρουργείο. Σε αυτή την περίπτωση, πραγματικά, η VATS επέμβαση είναι πολύ φθηνότερη από τη ρομποτική. Αν όμως υπολογίσουμε τα έμεσα κόστη, τις μέρες που δεν νοσηλεύεται ο ασθενής μας στο νοσοκομείο, τις μέρες που δεν παίρνει αναρωτική, τις φιάλες αίματος που δεν παίρνει, τα conversion που δεν χρειάζεται, το οπιοειδή που δεν χρειάζεται, η διαφορά στο κόστος είναι μηδαμινή. Απλά τα pharmacoeconomics στην Ελλάδα δεν είναι στο επίπεδο που ίσως θα έπρεπε. Τη ρομποτική θωρακοχειρουργική συγκεκριμένα, τη ρομποτική χειρουργική την προτιμά λοιπόν ο γιατρός που θέλει να επιστρέψει γρήγορα στο σπίτι του. Να έχει αυτό το quality time που έλεγε ο προηγούμενος συνάδελφος. Ποιοι ασθενείς όμως την προτιμούν? Οι ασθενείς που έχουν αρκετά χρήματα, θα μου πείτε, και μπορούν να την πληρώσουν. Ούτε στην Ελλάδα ισχύει αυτό, αλλά ούτε και παγκοσμίως. Παρότι ξέρουν ότι είναι πιο κοστοβόρα επέμβαση, ξέρουν όμως ότι είναι πιο γρήγορη, ότι έχει καλύτερο αποτέλεσμα, όχι αισθητικό αποτέλεσμα, αυτό είναι το άμεσο μεταχειρητικό αποτέλεσμα. Ξέρουν όμως ότι πολύ πολύ γρήγορα θα επιστρέψουν στη δουλειά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες λοιπόν, τουλάχιστον από το πουλ το δικό μας ασθενών, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν αναρωτική άδεια, που δεν μπορούν να λείψουν από την παραγωγική διαδικασία, προτιμούν τη ρομποτική θωρακοχειρουργική, γιατί την επόμενη μέρα θα πάνε στο σπίτι και την επόμενη εβδομάδα ή σε 4 μέρες θα πάνε στη δουλειά. Δεν είναι επιστημονική φαντασία λοιπόν η ρομποτική χειρουργική. Η μπέλα του λάνθιμου είναι επιστημονική φαντασία, αλλά όχι η ρομποτική θωρακοχειρουργική. Γιατί στα 4 τελευταία χρόνια που εφαρμόζουμε εμείς τη ρομποτική θωρακοχειρουργική, δεν είχαμε θνητότητα, επιπλοκές, conversions και καμία απολύτως χρήση οπιοειδών. Και θα σας ευχαριστήσω με αυτό, το οποίο είναι το πρώτο ρομπότ στον κόσμο. Το πρώτο ρομπότ φυσικά δημιουργήθηκε από Έλληνες. Φυσικά. Ναι, όχι, δεν είναι παπάς. Είναι ο αυτόματος θεραπένης. Θεραπένης ήταν ο υπηρέτης, ήταν ο βοηθός. Το πρώτο ρομπότ λοιπόν φτιάχτηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. και ήταν ένα ρομπότ που σέρβιρε αυτομάτως κρασί. Γιατί αυτοί είμαστε. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ωραία παρουσίαση. Ερωτήσεις. Να κάνουμε ένα σχόλιο. Τρόμαξα, νόμιζα θα κάνετε ερώτηση. Γιατί αυτή η συνεδρία δεν είχε κανένα σχολιασμό και νομίζω ότι θα συζητάμε για νέες τεχνολογίες στην ειδικότητά μας. Χωρίς έτσι να το εμβαθύνουμε, είναι λιγάκι οξύμορο. Η ειδικότητά μας στηρίχτηκε στη νέα τεχνολογία. Αρκεί να πούμε μόνο ότι για χρόνια, αιώνα και λοιπά, χειρουργούσαμε με κάτι τομές, ειδικά στη θωρακοχειρουργική, από το στέρνο μέχρι πίσω την σπονδυλική στήλη, και τώρα μιλάμε για τρυπούλες και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε και κάνουμε τις επεμβάσεις στο θώρακα. Εγώ θα μιλήσω για τη δική μας εμπειρία στο κομμάτι της ρομποτικής θωρακοχειρουργικής και να πω ότι είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι σε μια πολύ δύσκολη χώρα. Έτσι. Γιατί όλα αυτά τα οποία
εμείς πασχίζουμε και λέμε ότι δεν έχει κέν η ρομποτική θωρακοχειρουργική, θα γυρίσει κάποιος να πει δεν έχει κέν, δεν έχουν κέν άλλα και άλλα πράγματα. Στον ιδιωτικό τομέα τα κέν στην θωρακοχειρουργική είναι 2 ή 3, ξέρω εγώ. Μην περιμένεις τώρα να φτάσουν στη ρομποτική χειρουργική. Δεν έχουμε την αποζημίωση από τα ασφαλιστικά μας, από τις ασφάλειες τις ιδιωτικές. Φυσικά, γιατί πολλοί πονηρά σκεπτόμενες σου λέει κάνει το ρομποτικά, λένε στον ασθενή, ας πούμε. Κάνει το θωρακοσκοπικά, συγγνώμη, στον ασθενή. Γιατί να πληρώσω εγώ ένα ρομπότ, ας πούμε, τη στιγμή που μπορεί να το κάνεις και διαφορετικά. Όχι ότι δεν αποζημιώνουν αυτόν που τα πληρώνει, αλλά του βγάζουν το λάδι. Στην Ελλάδα είμαστε. Έτσι. Και φυσικά η Ελλάδα είναι αποδέκτης όλων αυτών των εργαλείων και ενεργειών, τα οποία πρώτα θα δημιουργηθούν αλλού. Γιατί όταν ξεκίνησε τα πρώτα μας χειρουργία με το ρομπότ, χρησιμοποιούσαμε τα κλασικά συρραπτικά που χρησιμοποιούμε στη βάτση, στην κλειστή θωρακοχειρουργική. Τώρα η Intuitive έκανε ρομποτικά συρραπτικά, τα οποία κινούνται και αυτά όπως κινείται το μοχλός και το εργαλείο της, όπως είδατε στα βίντεο, με αποτέλεσμα, και μάλιστα όχι μόνο τα έβαλε στην παραγωγή, τα έφερε και σε τιμές ίδιες με αυτών των κλασικών συρραπτικών. Οπότε είναι πλέον ευρέως διαδιδούμενα. Έχουν λήξει οι πατέντες, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Περιμένουμε να δούμε καινούργια ρομπότ και οι πληροφορίες λένε ότι ένα από αυτά είναι πάρα πολύ καλό στην άποψη του χειρουργείου και στην άποψη της διαχείρισης. Και αν πω ότι ζηλεύω κάτι, είναι ότι όταν πήγαμε να δώσουμε εξετάσεις στη Γερμανία με την Τίνα, ήταν ένα ζευγάρι, ένα team Γερμανών εκεί, για να μην το πω ζευγάρι και παρεξηγηθούμε, οι οποίοι, επειδή σκόπευαν να ανοίξουν τμήμα ρομποτικής θωρακοχειρουργικής στο νοσοκομείο που δούλευαν, έμαθαν το ρομπότ για να το κάνουν αυτό. Δηλαδή είναι πολύ πολύ μπροστά. Και υπάρχουν και συνάδελφοι και Έλληνες ακόμα στην Αγγλία που δουλεύουν μόνο ρομπότ. Ό,τι περάσει, λέει, από την πόρτα μου θα γίνει ρομποτικά. Έτσι λοιπόν και οι εταιρείες πιέστηκαν και έκαναν εργαλεία για να μπορείς να κόψεις μια πλευρά ενδοσκοπικά, ρομποτικά. Έκαναν εργαλεία για να μπορείς να... έκαναν και το Ultra Season το ψαλίδι. Έβαλαν και άλλα μέσα στο ρομποτικό σύστημα. Περιττό δεν να πούμε για το infrared και την τεχνολογία ότι το ρομπότ αυτό την έχει στα μάτια του χειρουργού. Μπορείς να δώσεις δηλαδή και ανώ και να το δεις στην ίδια την κονσόλα εσύ και το team που παρακολουθεί το χειρουργείο. Γενικώς η τεχνολογία είναι στα πολύ πολύ high. Και γι' αυτό θέλει και εκπαίδευση, γιατί πρέπει να εκπαιδευτείς όλα αυτά να τα χειρίζεσαι. Κοστίζουν γύρω στο 1,5 εκατομμύριο περίπου, με τη μονή κονσόλα. Δεν συζητάμε βέβαια για να έχεις ένα ρομπότ με 2 κονσόλες για να μπορείς να κάνεις και εκπαίδευση, που εκεί είναι πιο εύκολη, να το πούμε αυτό. Ότι το να εκπαιδεύσεις κάποιον ο οποίος ξέρει 5 πράγματα στο ρομπότ είναι πολύ πιο εύκολο από το να τον εκπαιδεύσεις στα θωρακοσκοπικά. Γιατί τον έχεις σε μια κονσόλα, βλέπει το ίδιο πράγμα, κάνει τις ίδιες κινήσεις και η εντολή στους βραχίονες δίνεται είτε από τον έναν είτε από τον άλλον κατά βούληση. Επομένως είναι πολύ πιο εύκολη και η εκπαίδευση, για να το συνδέσω και με τα προηγούμενα που είπαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Τσακηδίδη για τον σχολιασμό για την ρομποτική θωρακοχειρουργική, για τη ρομποτική καρδιοχειρουργική. Ακόμα τα πράγματα στην Ελλάδα δεν φαίνεται να ανθίζουν, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό. Θα ανθίσουν σύντομα. Σίγουρα. Και να ευχαριστήσουμε και την κυρία Τριανταφυλοπούλου. Για να κλείσουμε την ιστορική τράπεζα των νέων τεχνολογιών, θα ακούσουμε για τις βαλβίδες.